Καλημέρα σας. Θεωρούμε σαν ανώτατη νομοσπονδία των μαθητών Ελλάδας ότι δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τη θλίψη μας, μόνο πράξεις. Και τέτοιες ήταν και την Τετάρτη οι μαζικές κινητοποίησεις μαζί με τα παιδιά μας και τους μαθητές και φοιτητές, αλλά και, και το χθεσινό συλλαλητήριο, το μαζικό συλλαλητήριο με μεγάλη συμμετοχή των οργανώσεων γονέων. Επειδή λοιπόν βία είναι ότι σήμερα στο πρώτο γυμνάσιο Κορδελιού ο Παναγιώτης δεν θα ξαναπάει να κάτσει στο θρανείο του, βία είναι ότι ο Βασίλης δεν γύρισε από τις έδρες ποτέ από το σχολείο του σπίτι στο σπίτι, βία είναι ο Μάριος που δεν θα συνεχίσει στο Μενίδη τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Βία είναι ο Άλκης στη Θεσσαλονίκη που δεν θα ξαναπάει να δει την αγαπημένη του ομάδα. Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, την κυρία Υπουργό που εδώ και 4 χρόνια ζητάμε συνάντηση μαζί της και δεν μας έχει δεχτεί, να πάρει πίσω το νομοσχέδιο αυτό και να κάτσει ουσιαστικά να συζητήσει με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν θα τοποθετηθούμε λοιπόν στο θέμα, θα αποχωρήσουμε και ζητάμε να αποσυρθεί, γιατί θεωρούμε ειδικά σήμερα ότι είναι απόλυτα υποκριτικό να κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ.